Εδώ τα ακούτε για τα καλά. EOELAS Web Radio. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα κοντά μου είναι η συνάδελφος στην TV Θεσσαλονίκη και παρουσιάστρια εκεί πέρα, η Γεύση Θεοδόρου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Για πες στον κόσμο, τι ακριβώς κάνεις εκεί, Γεύση? Τι ακριβώς κάνουμε? Λοιπόν, όποιος έχει πολύ μεγάλη περιέργεια να δει λοιπόν τι ακριβώς κάνουμε, θα συντονιστεί στους δέκτες του στην TV Θεσσαλονίκη Παρασκευή και κάθε Παρασκευή ώρα 11.30. Λίγο μετά δηλαδή από μένα, μετά το 8 με 9 είμαι εγώ. Ξέρουμε τι κάνουμε. Πολύ ωραία λοιπόν. Πολύ ωραία λοιπόν. Σήμερα ήρθε η καλή μας φίλη εδώ πέρα του ΕΟΕ, είναι και μέλος κιόλας. Εγώ δεν είμαι και τόσο ακόμα. Λοιπόν, να με βοηθήσει, γιατί το θέμα μας είναι πολύ σοβαρό. Είναι το θέμα μας είναι αυτά που μας χρωστάνε οι Γερμανοί. Και χθες ειδικά που είδα τι έκανε καγκελάριος της Γερμανίας τη στιγμή που είχε συνέντευξη τύπου με τον πρωθυπουργό μας, δεν λέω, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το σθένος του Ιωάννη Μεταξά, ούτε το ύψος αυτού, δεν είναι καποδίστριας, δεν είναι Μεταξάς. Δεν διαφωνώ, ναι, είναι όπως λένε πολλοί, λένε ότι είναι προδότης, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Ναι, δεν διαφωνώ με αυτά όλα. Είναι όμως ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτή λοιπόν η κυρία εξέθεσε τον θεσμό του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Δεν εξέθεσε προσωπικά τον κύριο Σαμαρά, που εγώ αν τον έβρισκα θα μπορούσα να τον εκθέσω ακόμα χειρότερα. Εξέθεσε τον θεσμό του πρωθυπουργού της χώρας μας. Εμάς όλους δηλαδή. Στο πρόσωπο του πρωθυπουργού μας. Όπως έκαναν πρόσφατα και οι Αλβανοί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μας. Ναι, δεν λέω, είναι ένα πλάσμα το οποίο βρίσκεται εκεί και δεν βρίσκεται. Δεν λέω, τον κουρδίζουν κάθε φορά για να τον βγάλουν σε καμιά παρέλαση, τον φορτίζουν. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν πάβει να είναι ο πρόεδρος της Ελλάδος, της Δημοκρατίας της Ελλάδος. Ο θεσμός θα πρέπει να μην πυροβολείται. Το πρόσωπο, ναι, όταν όμως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη σε άλλη χώρα, αυτοί οφείλουν να το σεβαστούν. Η κυρία Μέρκελ λοιπόν δεν σεβάστηκε τον πρωθυπουργό της χώρας. Εάν αυτός ο άνθρωπος, αγαπητοί μου Γεύση και κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, είχε το σθένος, το ενδέκατο του σθένος του Ιωάννη Μεταξά, θα της έλεγε: κυρία μου, κάτσε φρόνημα, γιατί αυτά που μας χρωστάτε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δήθεν σας χρωστάμε εμείς. Γεύση, θα σου δώσω σε λίγο το λόγο να αρχίσεις να μας απαγγέλεις εκεί, να μας λες τι ακριβώς μας χρωστάνε ένα προς ένα. Δεν έχει αντιληφθεί κανείς μας το μέγεθος του χρέους τους. Και υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Λουξεμβούργο, χρωστάει 2-3. Το Βέλγιο, 1-3 και βάλε. Η Ολλανδία, το ίδιο. Η Αυστρία, 800 δις. Και αντί να τους περιλάβουν αυτούς που χρωστάνε πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς, άντε αυτού, οι υπουργοί οικονομικών από αυτές τις χώρες μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιοι? Αυτοί που χρωστάνε πολύ περισσότερα από εμάς, και δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσουν και αυτοί. Από πού και σπου, το Λουξεμβούργο είναι λίγο μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο, αν είναι και τόσο. Πώς μπορεί να ξεχρεώσει 2-3? Δεν υπάρχει το τέτοιο ενδεχόμενο. Ούτε οι άλλες χώρες υπάρχει το ενδεχόμενο να τα ξεχρεώσουν. Εμείς θα μπορούσαμε, βγάζοντας τα πετρέλαιά μας, όχι 7. Και πολύ πολύ περισσότερο να ξεχρεώσουμε. Αυτοί δεν έχουν και πόρους. Δεν τα βρουν κιόλας. Αλλά δεν τόλμησε κάποιος με τα πολεμικά ηγέτης αυτής της χώρας να πει: τώρα, όλες οι άλλες χώρες πήραν τις αποζημιώσεις τους. Εμάς που κυριολεκτικά μας κατέστρεψαν οι Γερμανοί και κατάγομαι από ένα χωριό που το ισοπαίδωσαν από τον κοκκινοπυλό Ολύμπου, το ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά. Το σπίτι του παππού μου το ισοπαίδωσαν. Έχω δηλαδή ένα λόγο ιδιαίτερο επί αυτού του θέματος. Γεύση, ξεκίνησε παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινάω με την ανάγνωση του άρθρου
που έχει ως τίτλο «Γερμανικές επανορθώσεις και τα υβριστικά τους ατοπήματα». Ξεκινάω. Οπωσδήποτε. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Αρχικά να αναφέρουμε ότι το άρθρο είναι της κυρίας Αγγελικής Λάμπρου. Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο να το πούμε αυτό. Λοιπόν, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι, λέει χαρακτηριστικά ο λαός μας, για αυτούς που ενώ είναι υπόχρεοι κάποιων πραγμάτων, απαιτούν συνεχώς να ήσαν αυτοί οι πιστωτές. Έτσι και οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν ευνοηθεί πολλάκις οικονομικώς από τους Έλληνες, που αγοράζουν τα κάθε είδους προϊόντα τους, άρχισαν έναν πόλεμο, ο οποίος απέβλεπε στο να πιέσουν την Ελλάδα να αγοράσει πολεμικό υλικό και άλλα συναφή προϊόντα, κερδοσκοπώντας ταυτόχρονα εις βάρος των μέσων των αγορών, εφόσον χρονοτριβούν να προσφέρουν στήριξη στην Ελλάδα στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Χωρίς να φανεί όμως αυτό, οι Γερμανοί προχώρησαν σε διακομόδηση της ιστορίας μας, γελιοποιώντας άσεμνα το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Αυτοί που πήραν λάψη από τον πολιτισμό μας, αυτοί που εκπολιτίστηκαν από τον ελληνικό βυζαντινό πολιτισμό, μετά το γάμο του Όθωνος με την Πρικίμισσα Θεοφανό. Οι Γερμανοί επέδειξαν μια επιπόλαιη συμπεριφορά απέναντι σε έναν λαό που προσπαθούσε τόσα χρόνια να ξεχάσει όσα είχε υποστεί από αυτούς κατά την περίοδο της χιτλερικής κατοχής και όσα μας έκλεψαν την ίδια περίοδο και όχι μόνο. Τον χρυσό που μας πήραν, το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που απέτησαν, τα αρχαία που έκλεψαν. Τόσα πολύτιμα πράγματα που άνοικαν στον ελληνικό λαό, που ήταν εθνική περιουσία του. Η Γερμανία, για όλα αυτά, με θράσος δεν έχει πληρώσει τίποτα, ούτε για τον πρώτο, ούτε για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον οποίο έχασε και από εμάς. Πρέπει όμως. Πρέπει να πληρώσει για να εξοφλήσει το χρέος της και να μας δώσει μέσω αυτού τη δυνατότητα να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να εξοφλήσουμε χωρίς να ματώνουμε τόσο πολύ. Το απαιτούν οι αρχαίοι μας πρόγονοι για τα έργα τέχνης που μας πήραν. Το απαιτεί ο ελληνικός λαός που πολέμησε για την ελευθερία του και ένιωσε πάνω του την ναζιστική πότα. Το απαιτούν οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί μας που έχασαν τη ζωή τους από το σαδισμό τους. Και τέλος, το απαιτούν οι κάτοικοι των Καλαβρίτων, του Διστόμου και όλων των χωριών που είχαν ολοκαύτωμα στις παρανοϊκές συμπεριφορές τους. Οι αποζημιώσεις, επανορθώσεις υφίστανται ακόμα. Πρέπει όμως να βρεθεί μια κυβέρνηση που να κάνει τα λόγια πράξη. Προς ενημέρωση των αναγνωστών μας λοιπόν, παρουσιάζουμε μια σημαντική μελέτη για αυτό το θέμα. Για να γνωρίζετε, αγαπητοί φίλοι, πλέον τι μας χρωστούν οι Γερμανοί, τι πρέπει να διεκδικήσουμε, γιατί πρέπει να το κάνουμε και κυρίως για να μην μας πάρουν και το βόδι, όπως λέει και η παροιμία, μιας και ζητούν υποθήκευση της χώρας μας μέσω αγοράς ακριβού πολεμικού υλικού και όχι μόνο. Επιλέχθηκε ο όρος οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα για να περιληφθεί το σύνολο των ελληνικών αξιώσεων ή ανοιχτών ζητημάτων από το βαρύτατο τίμημα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός για τη συμμετοχή του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ελληνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, με πρόεδρο τον Μανώλη Γλέζο και αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη, χρησιμοποίησε τον ίδιο όρο για να το λύσει το σύνολο των ελληνικών διεκδικήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά πρώτο στις ελληνικές αποζημιώσεις ή επανορθώσεις. Δεύτερο, στο επωνομαζόμενο κατοχικό δάνειο για την κάλυψη των δυσβάστακτων εξόδων κατοχής, δάνειο που δεν θα έπρεπε να συγχαίεται με τις επιδιορθώσεις. Τρίτον, τη λαιλασία κλοπή σημαντικών αρχαιοτάτων χωρίς καμία νόμιμη επίφαση από τον κατακτητή. Και τέταρτο, στις ατομικές προσφυγές αγωγές Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα με τι πονεριά στήσαν το μνημόνιο. Σε ένα όρο που έχουν βάλει λέει ότι δεν επιτρέπουμε να γίνει πώς να σου δώσω να το κατάλαβες, το ποσό που κοστάμε εμείς να γίνει συμψηφισμός με αυτά που μας κοστάνε. Δεν το επιτρέπουν αυτό. Θα πρέπει να το διεκδικήσεις χώρια πηγαίνοντας στο Διεθνές Δικαστήριο της Κάγης. Ναι, να πάμε. Λοιπόν, στο έπρεπε πρέπει να σταθώ είναι αυτό. Ανάφερε στη Θεοφανό. Το 870 λοιπόν μετά Χριστόν περίπου, όταν αυτοκράτορας μας ήταν ο Ιωάννης της Ημισκής, ήρθε ο Όθωνος πρώτος με προβιές και γουρουνουτσάρουχα να ζητήσει την πριγκίπισσα Θεοφανό, μια πανέμορφη όπως εσύ. Να, να είσαι καλά. Έλα, μην πούμε και καμιά καλή κουβέντα. Μας βλέπει λοιπόν, και ο κόσμος. Είναι και αυτό, βέβαια. Μα ίσα ίσα τώρα θα αντιληφθούν, δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, πριγκίπισσα
και πολύ σπουδαγμένη, με φοβερό λόγο, με φοβερή παράσταση. Και ήρθα λοιπόν εκεί, μπήκε στην Κωνσταντινούπολη μέσα, έκθαμφος κοίταζε και παρουσιάζεται ως ο βασιλέας των Γερμανών. Ο Ιωάννης Τσιμισκής, όταν αντελήφθη ότι παρουσιάστηκε κατά αυτόν τον τρόπο, ζήτησε να του δώσουν 40 καμτσικές, γιατί είπε τη λέξη βασιλεύς. Μόνο εγώ δικαιούμαι σε όλη τη γη αυτόν τον όρο, τον τίτλο. Κανείς άλλος. Έφυγε ξεφτυλισμένος από τους Βυζαντινούς ακόλουθους, ούτε καν τόλμησε να πλησιάσει κοντά, ξυλοδαρμένος και ξεφτυλισμένος. Πάει απάνω στην χώρα του, στις Λασποκαλίδες, και λέει στο γιο του, πήγαινε, μην πεις τη λέξη βασιλεύς. Τα λέω σε απλή απόδοση, έτσι, για να αντιληφθεί ο κόσμος. Λοιπόν, έρχεται ο γιος του, γιατί αυτός ήταν και 60 χρονών και ήθελε να πάρει μια κοπελίτσα όπως εσύ. Διάολε, πού πας, βρε. Γερομπής μπήκη, πού πας. Λοιπόν, στέλνει το γιο του. Έρχεται λοιπόν ο Όθωνο Β' και ζητάει ως ηγεμόν της Γερμανίας να δει τον Ιωάννη Τσιμισκή. Δεκτών, λέει, του λένε οι συμβουλάτορες του, ξέρεις, είναι ένας μεγάλος λαός βόρεια, θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε και ως μισθοφόρους ψηλά για να καλύβουμε τα βόρεια σύνορά μας. Το αντιλαμβάνεται, που λες, ο Τσιμισκής, ας τον δούμε, λέει. Έρχεται λοιπόν και αυτός εκεί με τις πρόβιες και τα γουρονοτσάρουκα και του λέει, θέλω, λέει, την ανιψιά σου. Μάλιστα. Έτσι, όπως είσαι, θα στείλω ανθρώπους, λέει, απάνω να δουν τι έχετε εκεί που είστε. Και όταν είδαν τις Λασποκαλίβες, πώς θα στείλουμε, λέει, από αυτά τα ανάκτορα την Θεοφανώ στις Λασποκαλίβες. Στέλνει λοιπόν κόσμο απάνω, χτίζουν ένα ανάκτορο, κάνουν εκκλησίες, τους βαπτίζουν χριστιανούς ορθοδόξους. Λοιπόν, και ο γάμος, πρόσεξε, που έγινε στη Ρώμη, όχι στην Κωνσταντινούπολη. Να σας κάνω εγώ μάγκες, λέει, στη Ρώμη, στη δεύτερη πόλη της Αυτοκρατορίας. Μην του πάρουν και απάνω τους, δεν κάνει. Πάει λοιπόν η Θεοφανώ εκεί. Έναν ολόκληρο χρόνο προσπαθούσε να τους πείσει να καθίσουν στο τραπέζι και να τρώνε από τα πιάτα με πιρούνια. Έναν ολόκληρο χρόνο πάλεψε να το καταφέρει. Λοιπόν, επειδή την έβλεπαν να λούζεται κάθε μέρα, θεωρούσαν ότι είναι δαιμονισμένη, ότι κάτι έχει. Ότι κάτι έχει. Φτάσαν σε αυτό, δηλαδή ήταν τόσο κακομύριδες στο μυαλό, τόσο πίσω. Ήταν ανθρωποφάγη την εποχή εκείνη. Δηλαδή, μιλάμε για την κατάσταση που ήμασταν εμείς, αν ήμασταν σε αυτή την κατάσταση, στο σπήλαιο των Πετραλώνων. Μιλάμε για χιλιάδες, πολλές, εκατοντάδες χιλιάδες που είναι πίσω. Και πάλι δεν ξέρω αν ήμασταν σε αυτή την κατάσταση ανθρωποφαγίας. Δεν το νομίζω πάλι και αυτό. Λοιπόν, και κάπου εκεί άρχισε να τους κάνει ανθρώπους. Σήμερα που μιλάμε, αγαπητοί μου, υπάρχει Πανεπιστήμιο Θεοφανούς, Οδός Θεοφανούς σε κάθε πόλη σχεδόν της Γερμανίας. Το 1992 ήταν το έτος Θεοφανούς, 1000 έτη μετά το θάνατό της στην Γερμανία. Ο τότε καγκελάριός τους, ο Χένρι Βάιτσάκερ, ήρθε για να τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και μπροστά σε όλους το είπε: η Τραχία, η Γερμανία εκπολιτίστηκε χάρη της στην πριγκίπισσά σας Θεοφανώ. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτή λοιπόν που πριν ήταν κάτι λιγότερο από πίθηκη, γιατί και οι πίθηκοι δεν κάνουν κανιβαλισμό, πίθηκο δεν τρώει πίθηκο. Τους έκανε ανθρώπους. Υπάρχουν ευρήματα ότι μιλάνε για κανιβαλισμό. Υπάρχουν ευρήματα, δεν τα λέω εγώ έτσι. Βρέθηκαν τεμαχισμένα σώματα. Τεμαχισμένα σώματα. Οι πίθηκοι δεν τρώουν ένα τον άλλον. Αυτή λοιπόν ήταν σε χειρότερη κατάσταση από τους πίθηκους. Τους κάναμε ανθρώπους. Ιδού το ευχαριστώ. Ιδού το ευχαριστώ. Αν τώρα, αγαπητοί μου, σύμφωνα με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς των περισσότερων Ελλήνων ερευνητών που αφορούν τις θετικές ζημίες που υπέστη η χώρα μας χωρίς τη συμπερίληψη της οικονομικής αξίας από την απώλεια, συγγνώμη, τις θετικές λέω, τις ζημίες που υπέστη η χώρα μας χωρίς να συμπεριληφθούν η οικονομική αξία από την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων, η οικονομική αξία των οποίων σε τιμές του 1999 είχε υπολογιστεί από τον καθηγητή Πανά
σε 544 3 εκατομμύρια δραχμές χωρίς την αξία των καταστροφών και των κλοπών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος και χωρίς τις αξιώσεις των Ελλήνων πολιτών μέσω ατομικών ή ομαδικών προσφυγών εναντίον του γερμανικού δημοσίου, το συνολικό ποσό των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα ανέρχεται σε 61 δις δολάρια τότε, σε σημερινές τιμές, πολεμικές, δηλαδή τότε, το άρθρο αυτό είναι από τότε, πολεμικές αποζημιώσεις, 40 δολάρια και άλλο το κατοχικό δάνειο, και το κατοχικό δάνειο 40 δις δολάρια, 61 και 40, 101 και 21 δις δολάρια το κατοχικό δάνειο, πάμε στα 122 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς το στόχο σου. Θα πρέπει να φτάσουμε δηλαδή πάνω από τα 500 δις ευρώ. Κάπου εκεί θα πρέπει να φτάσουμε. Κάπου εκεί. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πολεμικές αποζημιώσεις. Με τον όρο πολεμικές αποζημιώσεις ή επανορθώσεις, εννοείται ο καθορισμός χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών που προκαλούνται από επιτιθέμενους κατακτητές κατά τη διάρκεια πολέμου. Η Γερμανία, με το επιχείρημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης των ετών 1929-1932, είχε αποφύγει τη συνολική καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε προβάλει το αίτημα επιβολής χρεοστασίου, δηλαδή συμψηφισμός απαιτήσεων πιστωτριών χωρών με οφειλές τους προς τη ΣΥΠΑ. Η Γερμανία δανείστηκε από τη ΣΥΠΑ για να πληρώσει τις επανορθώσεις και οι σύμμαχοι έλαβαν δολάρια από τις γερμανικές επανορθώσεις και πλήρωσαν τη ΣΥΠΑ τα πολεμικά τους χρέη. Τελικά η Γερμανία ούτε επέστρεψε τις αμερικανικές πιστώσεις, ούτε πλήρωσε τις επανορθώσεις προς τους συμμάχους. Από το συνολικό ποσό των 132 δις μάρκων, 31,5 δις, που οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση στον άμαχο πληθυσμό των συμμάχων, για όσα αυτός είχε υποστεί στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σύμφωνα με τη Συνθήκη των Βαρσαλιών και σύμφωνα με όσα καθόρισε η Επιτροπή Αποζημιώσεων του 1921, η Γερμανία κατέβαλε μόνο την πρώτη δόση της οφειλής ύψους 1 δις μάρκων, ενώ το υπόλοιπο ποσό με διάφορες συμφωνίες της δεκαετίας του 1930 και τέλος με την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία δεν καταβλήθηκε ποτέ. Σύμφωνα με την Επιτροπή Επανορθώσεων, η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε λάβει ποσοστό 0,40% των συνολικών γερμανικών αποζημιώσεων, δηλαδή 528 εκατομμύρια χρυσά μάρκα, αλλά τελικά έλαβε ένα ασήμαντο ποσό, συγκεκριμένα μόνο 300.000 χρυσά μάρκα, εκ των οποίων τα 3,8 εκατομμύρια σε μετρητά μέχρι το 1928. Μετά τον τερματισμό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι νικητές σύμμαχοι ήταν και πάλι αποφασισμένοι να υποχρεώσουν τη Γερμανία να καταβάλει υψηλές πολεμικές επανορθώσεις τόσο για παραδειγματισμό όσο και για τη μεγάλη έκταση των πραγματικών θετικών ζημιών που προκάλεσε ο πόλεμος στις νικήτριες χώρες. Αυτή τη φορά αποφασίστηκε εξαιτίας και του κακού προηγούμενου των οφειλών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι επανορθώσεις των δυνάμεων του άξονα να έχουν τη μορφή διαρκών βιομηχανικών αγαθών και πλοίων με βάση τη συμφωνία των Παρίσι. Των Παρισίων. Στην Ιταλία επιδικάστηκε το ποσό των 105 δολαρίων για επανορθώσεις προς την Ελλάδα και κατόπιν φιλικών διμερών συνομιλιών συμφωνήθηκε η παραχώρηση 2 επιβατηγών ακτοπλοϊκών σκαφών γνωστών ως πλοίων των Ιταλικών επανορθώσεων. Κατά τη διάσκεψη των συμμαχών στο Παρίσι, Δεκέμβριος 1945-Ιανουάριος 1946, ο καθηγητής και πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Σμπαρούνης, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, κατέθεσε δήλωση με τα αιτήματα της Ελλάδας για τις πολεμικές επανορθώσεις που το οικονομικό τους ύψος ανέρχονταν σε 12 δις αγοραστικής αξίας 1938. Ενώ κατά άλλους μελετητές το ύψος της δήλωσης Μπαρούνι ήταν μεγαλύτερο. Η διάσκεψη αναγνώρισε ένα μέρος από τα αιτήματα της ελληνικής αντιπροσωπείας και αναγνώρισε το ποσό των 7,2 δις αγοραστικής αξίας 1938 ως οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Κυρίως πολιτικοί έχουν χρησιμοποιήσει σε ομιλίες τους αυτό το ποσό ως το σύνολο των απαιτήσεων από τη Γερμανία.
ενώ άλλοι ερευνητές υπολόγισαν μόνο το ποσό για τις επανορθώσεις και τις αιτικές ζημιές σε 8,21 δις αγοραστικής αξίας 1938. Ποσό που παραμένει βέβαια μικρό μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η Ελλάδα. Με ελάχιστο επιτόκιο 3%, όπως το καθόρισε ο καθηγητής οικονομικών Άγγελος Αγγελόπουλος, ο οποίος αναγνωρίστηκε με συνέπεια για 50 έτη από το 1945 μέχρι το θάνατό του το 1995 για τη δικαίωση των ελληνικών οικονομικών διεκδικήσεων απέναντι στη Γερμανία, το ποσό των 8,2 δις για επανορθώσεις θετικών καταστροφών αγγίζει σήμερα τα 40 δις. Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφτηκε στις 18 Μαρτίου 1960 μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, η Γερμανία κατέβαλε τον ποσό των 115 εκατομμυρίων μαρκών για τις οικογένειες των θυμάτων της γερμανικής κατοχής σε σημερινές τιμές. Το ποσό αντιστοιχεί σε 20 με 25 δις και έκτοτε η Γερμανία δεν αποδέχεται καμία ανοιχτή οφειλή προς την Ελλάδα και καμία διμερή συζήτηση, θεωρώντας το ζήτημα κλειστό. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην οικονομική διάσταση των γερμανικών οφειλών. Αξίζει μια σύντομη αναφορά στις μεγάλες καταστροφές και στην οικονομική αφέμαξη που υπέστη η Ελλάδα από τους Γερμανούς. Ως προς τις καταστροφές, στην υλικοτεχνική υποδομή της χώρας καταστράφηκε το 56% του ολικού οδικού δικτύου, κατά 90% γέφυρες με άνοιγμα πάνω από 6 μέτρα και 100% γέφυρες με άνοιγμα 10 έως 40 μέτρων και πάνω από 40 μέτρα. Απολέστηκε το 65% των επιβατικών αυτοκινητών, το 60% των φορτηγών και το 80% των λεωφορείων, καταστράφηκε το 98% των επιβατικών βαγονών και των φορτηγών βαγονιών και των κλειστών φορτηγών βαγονιών, το 100% της πολιτικής αεροπορίας, το 100% του τηλεφωνικού και τηλεγραφικού υλικού, το 84,5% των επιβατικών πλοίων, το 74% των φορτηγών και το 74,5% των εμπορικών πλοίων, ενώ τέλος καταστράφηκε το 30% των οικοδομών, πάνω από 400.000 σπίτια. Ως προς τις γερμανικές μεθόδους οικονομικής αφέμαξης της Ελλάδος, υπήρξαν πράγματι πολύ επιτυχείς σε βάρος της εθνικής οικονομίας και της επιβίωσης του ελληνικού λαού. Η προπολεμική ελληνική οικονομία χαρακτηριζόταν από παραγωγή μικρής κλίμακας, έλλειψη εξειδίκευσης εργασίας και χαμηλό επίπεδο τεχνικής. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αφορούσε αγροτικά προϊόντα και οι κύριες πηγές ξένου συναλλάγματος ήταν τα εμβάσματα Ελλήνων του εξωτερικού και τα κέρδη της εμπορικής ναυτιλίας. Παρόλο που η Ελλάδα είχε όλα τα γνωρίσματα μιας φτωχής γεωργικής χώρας, στην περιφέρεια της Ευρώπης που θεωρητικά δεν είχε να προσφέρει πολλά στον άξονα σε σύγκριση με ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες όπως η Γαλλία ή η Ολλανδία, οι Γερμανοί κυρίως ξεζούμιζαν σαν λεμόνι κυριολεκτικά τη χώρα. Η ελληνική παραγωγή διέτρεφε την ιστορία του Ρόμελ στην Αφρική. Είχε υπολογιστεί πως τα κατακεφαλήν έξοδα κατοχής ήταν 5 φορές υψηλότερα στην Ελλάδα και ότι στην κατεχόμενη από ότι στην κατεχόμενη Γαλλία. Οι τρόποι οικονομικής εκμετάλλευσης των Γερμανών κατακτητών ήταν ή λαϊλασία ή επιβολή εξόδων συντήρηση του κατοχικού στρατού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο ελληνικό δημόσιο, το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που θα αναφέρουμε στην επόμενη ενότητα και η πρόκληση υπερπληθυσμού που οδήγησε στην οικονομική κατάρρευση. Η λαϊλασία της αγροτικής οικονομίας και κτηνοτροφίας ανήλθε στο 80% και η καταστροφή των δασών υπολογίζεται σε πάνω από 25%. Μέσω του μηχανισμού εμπορικών ανταλλαγών κατά το σύστημα του clearing, συγκεκριμένα μέσω δύο κρατικών εμπορικών οργανισμών της γερμανικής Digridis και της ιταλικής Sagic, αναφερόταν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής γεωργικής παραγωγής και έφεραν άλλα φθηνά και άχρηστα προϊόντα από την υπόλοιπη Ευρώπη, προχωρώντας σε συμψηφισμό των αξιών των εμπορευμάτων, των οποίων οι τιμές καθορίζονταν αυθαίρετα από τους ίδιους τους κατακτητές σε βάρος των ελληνικών προϊόντων. Οι δύο αυτές εταιρείες οργανισμοί αφένμαξαν τη συνολική παραγωγή καπνού του 1940, του μεταξιού του 1942 και του ελαιολάδου ολόκληρης κατοχικής περιόδου. Οι Γερμανοί προέβησαν σε αρπαγές αποθεματικών αγαθών, κυρίως καύσιμα, μέταλλα, βασικές και πρώτες ύλες της Ελλάδας, στερώντας από τον υλικό λαό τα βασικά μέσα επιβίωσης και οδηγώντας σε βιωτικών αδιέξοδων τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού
σύμφωνα με εκθέσεις των ετών κατοχής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Οι Γερμανοί σχεδίαζαν και μια καθολική πολιτική επιστράτευση ελληνικού εργατικού δυναμικού για την κατασκευή των αμυντικών έργων του φρουρίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά η γενική απεργία και οι μαζικές διαδηλώσεις το Μάρτιο του 1943 οδήγησαν την εγκατάλειψη του σχεδίου. Με μελανά χρώματα περιγράφεται η συνολική κατάσταση σε επίσημο μεταπολεμικό απολογισμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κατά το έτος 1942 εξυφανίστηκε κάθε συλλογή εν τη ελληνική οικονομία και κάθε συνοχή συναλλαγών και κυκλοφορίας αγαθών. Η γεωργική παραγωγή σχεδόν εκμηδενίστη. Η κτηνοτροφική παραγωγή δεν αποτελεί πλέον εισόδημα, αλλά καταστροφή κεφαλαίου για τη συνεχούς φαγή των ζώων. Η βιομηχανική παραγωγή διεκόπη παντελώς, κατατρόγωσε τα αποθέματά της. Βασική παραγωγή υπό τη μορφή εισοδήματος δεν υπάρχει. Η αλεία απασυνετέθη και μόνο ως συμπτωματική εκδήλωση απέμεινε. Οι άδειλοι πόροι, δηλαδή ναυτιλία, εμβάσματα, τουρισμός, εξέλιπον. Το εμπόριο απενεκρώθη τελείως και τρώγει τα αποθήματά του. Σε ολόκληρη την κατοχή περίοδο, το μοναδικό μέσο χρηματοδότησης της οικονομίας υπήρξε ο πληθωρισμός, δηλαδή ήταν η μοναδική νομισματική πολιτική. Η δοσύλλογη κυβέρνηση κατέφυγε στη λύση της απλής εκτύπωσης της απαιτούμενης ποσότητας χαρτονομισμάτων, στερημένη από τις συνήθεις δόσεις εσόδων. Εκτυπώθηκαν απίστευτα τεράστιες ποσότητες δραχμών χωρίς καμία κατάληψη σε χρυσό, προκαλώντας πληθωρισμό. Με το πληθωρισμό εξυπηρετήθηκε πρώτον η κάλυψη των εξόδων κατοχής, δεύτερον η κάλυψη των ελλειμμάτων του τακτικού προϋπολογισμού και τρίτον η χρηματοδότηση της συγκέντρωσης ορισμένων προϊόντων. Η καταφυγή στον υπερπληθωρισμό συνιστούσε μια εκλεκτιζόμενη επιστημονική μέθοδο λαϊλασίας της ελληνικής οικονομίας. Το εθνικό εισόδημα ανερχόταν προπολεμικά στα 62 δισεκατομμύρια δραχμές και 6 μήνες κατά την κατοχή, δηλαδή κατά τον Οκτώβριο του 1941, συρρυκνώθηκε στα 21 δισεκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών Σβαρούνι. Ο ίδιος προειδοποιούσε την κατοχική κυβέρνηση και τις αρχές κατοχής ότι δια της αρξαμένης έκδοσης ακαλύπτου ελληνικού χαρτονομίσματος εισερχόμενθα εις τον πληθωρισμό, ο οποίος θα οδηγήσει η μάση στην καταστροφή. Όντως οι εξελίξεις δικαίωσαν τις προβλέψεις του. Ο πληθωρισμός ανήρθε σε δυσθεώρητα ύψη, καταστρέφοντας την οικονομία και οδηγώντας στην πείνα χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στα αστικά κέντρα και στα άγωνα νησιά, ενώ η μαύρη αγορά ανθούσε. Λοιπόν, για να σε ξεκουράσω τώρα λίγο και εσύ. Εάν δούμε πόσο κόσμο χάσαμε, οι νεκροί μας είναι 720.000. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και το λέω αυτό γιατί οι Εβραίοι για λιγότερους νεκρούς από τους 720.000 που χάσαμε εμείς έχουν πάρει απίστευτα τεράστια ποσά για αποζημιώσεις από τους Γερμανούς. Ακόμα και σήμερα τους πληρώνουν χρυσάφι τους απογόνους από αυτούς που χάσανε, δηλαδή τους απογόνους τους πληρώνουν χρυσάφι καθημερινά. Μπράβο τους, μανιά τους που τους ξεζουμίζουν. Δεν λέω, εμείς δεν θέλουμε να τους ξεζουμίσουμε. Θέλουμε αυτά που πραγματικά μας ανήκουν. Ο ίδιος ο Χίτλερ άλλωστε είχε πει ότι ναι, η Ελλάς θα πάρει πίσω το κατοχικό δάνειο. Βέβαια, το είχε πει. Και πριν τον Βαϊτσάκερ, ο Χέλμουτ Κόλ είχε πει τότε ότι όταν επανενωθεί η Γερμανία, η Ανατολική και η Δυτική, τότε θα καταβάλουμε πίσω, θα δώσουμε πίσω στην Ελλάδα τα λεφτά αυτά. Εμένα όμως που δεν το έκαναν ποτέ και η Γερμανία είναι ολόκληρη, δες τώρα λίγο κάτι εδώ. Ως προς την διεκδίκηση αποζημίωσης Ελλήνων πολιτών για την ηθική ικανοποίηση λόγω απώλειας συγγενών και καταστροφή των περιουσιακών των στοιχείων, οφειλές της Γερμανίας προς Έλληνες ιδιώτες, όπως του παππού μου δηλαδή, που του κατέστρεψαν το σπίτι και του σφάξαν όλα τα ζώα. Η ορθότερη λύση, όπως άλλωστε αναγνώρισε ακόμα και το δικαστήριο της Καρλσρούης, είναι η εκπροσώπησή τους από την ελληνική κυβέρνηση, αν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που υπερισχύει του εθνικού δικαίου, και σύμφωνα με το γερμανικό
της Βόνης του 1949 και το Ελληνικό Σύνταγμα, οι Έλληνες θυγόμενοι, άτομα, οργανώσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου νομιμοποιούνται να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Οι απόψεις των Ελλήνων και ξένων νομικών διείστανται ως προς την ερμηνεία της κρατικής ετεροδικίας, δηλαδή εάν τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση αγωγών αποζημίωσης λόγω αδικοπραξιών που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αν είναι νομικά δυνατό ένα κράτος, το γερμανικό δημόσιο στην περίπτωση αυτή, ως εναγόμενος να δικάζεται ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ενός άλλου κράτους. Το διεθνές και το οικονομικό δίκαιο, εφαρμόζοντας την αρχή της ισότητας των κρατών, αυτά τα δίκαια έχουν υιοθετήσει αρνητική στάση ως προς τα παραπάνω, υποστηρίζοντας την αρχή της κυριαρχικής δικαστικής ασυλίας ή ετεροδικίας των κρατών. Ωστόσο, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, με την ολοένα μεγαλύτερη δικτύωση των σχέσεων ατόμων από διαφορετικά κράτη και των σχέσεων μεταξύ κρατών ως εμπορικών δρόντων, παρατηρούνται τάσεις περιορισμού της κρατικής ασυλίας. Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο έχει αποδεχθεί τον περιορισμό πως ένα κράτος στερείται της δυνατότητας επίκλησης υπέρ αυτού της αρχής της ετεροδικίας, όταν η συγκεκριμένη πράξη για την οποία ενάγεται έχει τελεστεί κατά παράβαση κάποιου κανόνα. Δηλαδή όταν παραβιάζονται βασικοί και απαράγραπτοι κανόνες εθιμικού δικαίου, οι οποίοι πρέπει να είναι σεβαστοί. Και έχουμε εγώ τώρα και λέω, μπορώ εγώ να πάω στο Διεθνές Δικαστήριο και να βάλω απέναντι μου ολόκληρο το γερμανικό κράτος και να πω για τον παππού μου? Με τι λεφτά να το κάνω αυτό το πράγμα? Πες μου, με τι λεφτά? Αυτοί τα γνωρίζουν πολύ καλά αυτά που λες, Γεύση, και κυρίες και κύριοι. Τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, δεν είναι τόσο χαζοί. Γνωρίζουν επίσης ότι έχουν άβουλα όντα. Έχουμε άβουλα όντα πολιτικούς. Τα γνωρίζουν πολύ καλά και αυτά, δεν είναι καθόλου χαζοί λοιπόν. Όμως έρχομαι εγώ και λέω, από τη στιγμή που όλα τα άλλα κράτη έχουν δικαιωθεί με λιγότερα στοιχεία στα χέρια από αυτά που έχουμε εμείς, θα έπρεπε μόνο και μόνο από αυτό, ξέρεις Γεύση, όσο τριλή και να είναι μια απόφαση ενός δικαστηρίου, ισχύει πάντα. Έχει δημιουργηθεί νομικό δεδικασμένο. Για να σου δώσω να καταλάβεις, δες πως σώθηκε η Αργεντινή το 2003 από το Δούνο του. Ο τρομερός και φοβερός Ιωάννης Μεταξάς, όταν το 1936 η Ελλάδα χρωστούσε σε μια βελγική τράπεζα τρελά ποσά από τα δάνεια που έπαιρνε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και τα μοίραζε στους δικούς του, είδε και από εδώ, λέει, ή θα διατηρήσω τις υποδομές της χώρας ανέπαφες ή θα τις διαλύσω για να πληρώνω αυτούς. Κάτι που γίνεται σήμερα. Διαλύθηκαν οι υποδομές της χώρας για να πληρώνουμε δάνεια και λεφτά που δεν χρωστάμε. Που δεν χρωστάμε. Γιατί δεν ήρθαν ποτέ αυτά τα λεφτά εδώ. Πήγανε από έναν λογαριασμό σε άλλον προς εξόφληση παλαιότερων δανείων, τα οποία είναι φουσκωμένα και ανύπαρκτα. Λοιπόν, και τι γίνεται? Δεν παίρνετε τίποτα, τους είπε. Λοιπόν, έρχεται ο βασιλέας ο Βέλγος και υποστηρίζει αυτές τις δύο βελγικές τραπέζες. Και πάνε στο νεοσύστατο τότε Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην Ελλάδα. Η Ελλάς κατάφερε και δικαιώθηκε. Γιατί δεν μπορεί κανένα δάνειο να σταθεί πάνω από τις υποδομές μιας χώρας. Κανένα δάνειο. Όταν και αν μπορώ. Τέλος, είπε. Και μπήκε χ. Έσβησε το δάνειο. Το 2003 ο Νέστορας Κόνσνερ ήταν ο πρόεδρος της Αργεντινής, πάτησε πάνω σε αυτή την απόφαση ως νομικό δεδικασμένο και γλίτωσε τη χώρα του. Από τα νύχια του Δουνουτού. Παρακαλώ. Και όταν εγώ αυτό το είπα πέρσι στο ΑΡΤ στον κύριο Κωνσταντάρα, όταν ήμουν καλεσμένος και δίπλα του βρισκόταν και δύο βουλευτές, ένας της Δημάρ και ένας ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές αυτοί δεν είπαν κουβέντα και ο συνάδελφος μου είπε, αφήστε τον κύριο Μεταξά στον τάφο του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος βέβαια, επειδή δεν πίστευε ότι εγώ του λέγα αλήθεια και του λέω, ρε παιδιά, κοιτάξτε, εγώ μπορεί να είμαι τρελός. Μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Ψάξτε το. Ψάξτε το. Οι άλλοι δύο μάλλον ξέρανε. Αυτός έτυχε να μην το γνωρίζει το περιστατικό, ο συνάδελφος. Και γι' αυτό είχε αυτές τις επιφυλάξεις. Και έρχομαι εγώ και λέω, αφού υπάρχουν νομικά δεδικασμένα εις βάρος της Γερμανίας από άλλες χώρες και αποζημιώθηκαν, γιατί δεν πατάμε πάνω σε αυτά?
συν την ίδια την παραδοχή του ίδιου του Χίτλερ και άλλου καγκελάριου του Χέλμουντ Κόλ, που λένε ότι ναι, τα χρωστάμε στην Ελλάδα αυτά. Μα τα χρωστάνε. Οι ίδιοι τους το παραδέχτηκαν. Γιατί δεν πατάμε πάνω σε αυτά για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Για συνέχιση γεύση. Για να μην εκνεύεστε χειρότερα. Λοιπόν. Περισσότερο. Να ρωτήσω λίγο πρώτα κάτι που εμένα μου δημιουργήθηκε απορία. Ναι, βεβαίως. Το γεγονός αυτό με την Αργεντινή δεν έχει γίνει γνωστό στον κόσμο. Δηλαδή με ποιο τρόπο κατάφερα να ξεφύγει από το... Με τα ίδια νομικά επιχειρήματα που τα κατάφερα μεταξύ σας. Με τα ίδια ακριβώς νομικά επιχειρήματα ναι, τα κατάφερα. Ναι, σε αυτό συμφωνώ, αλλά στον κόσμο γενικότερα δεν έχει γίνει γνωστό αυτό. Αφού ένας το είπε, και, ένας το είπε εγώ και με πήραν για τρελό. Ένας το είπε σε πανελλήνιο κανάλι μόνο, εγώ. Και με πήραν και για τρελό. Και αυτά είναι υπαρκτά που λέω. Ας ψάξει όποιος θέλει από εσάς που με ακούει, πατήστε. Δημόσιο χρέος και Ιωάννης Μεταξάς και θα τα δείτε. Πατήστε και Νέστορας Κόλσνερ, Δουνουτού, πρόεδρος Αργεντινής και Δουνουτού, 2003. Δεν το διαδίκτυο, τα έχει όλα μέσα. Εγώ μπορώ να με λέω ότι το είπα, εγώ μπορώ να με τρελώσω και να λέω ότι θέλω. Ψάξτε το ρε παιδιά, ψάξτε το. Ναι, το 12 τα είπα. Πολύ ενδιαφέρον. Το 12 τα είπα, ψάξτε το. Εγώ τα είχα ψάξει και δεν τα έλεγα στην τύχη αυτά. Δεν τα έλεγα στην τύχη. Ναι. Και όλα αυτά συμβαίνουν. Είχα βρει πριν 6 μήνες Γερμανός μεγάλος οικονομολόγος, ο Μπροχ, λέει: όλα αυτά συμβαίνουν για να σας πάρουν τα ορυκτά τζάμπα. Καλά, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι για κάποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι. Για να μας τα πάρουν τζάμπα. Και αν γεύση μου, δεν προβάλλουμε αντίσταση. Να ζητήσουμε να πάμε χώρια. Αφήστε το μνημόνιο. Εκεί που είναι. Πάμε χώρια λοιπόν από αυτό τη Γερμανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ναι, όπως κάνουν και οι άλλες χώρες. Και δικαιώθηκαν. Με απτές αποδείξεις. Μόνο δηλαδή τις αρχαιότητες που κλέψαν μόνο αν βάλεις. Έχουν γίνει ολόκληρη συνέδρια. Και έχει αποδειχτεί το τι αρχαία έκλεψαν. Τα μουσεία τους είναι γεμάτα αυτή τη στιγμή από αρχαία που αποδεδειγμένα τα κλέψαν από εδώ. Κάναν μέχρι και παράνομες ανασκαφές. Και βγάλαν κι άλλα. Δεν πήραν μόνο από τα μουσεία μας. Κάναν και παράνομες ανασκαφές και βγάλαν κι άλλα. Σου μιλάω για απίστευτα πράγματα. Εάν λοιπόν βρει το σθένος ο πρωθυπουργός της χώρας μας, αυτός που είναι τώρα ή ο επόμενος, και πει: θα σας πάω στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να δεις που οι Γερμανοί, επειδή ξέρουν ότι θα χάσουν, θα κοιτάξουν να έρθουν σε συμβιβασμό με την Ελλάδα. Εγώ δεν θα πήγαινα αν ήμουν πρωθυπουργός σε συμβιβασμό. Όχι. Θα πάμε στα δικαστήρια. Ένα προς ένα θα τα πληρώσετε όλα. Μα όλα, πώς το λένε. Να δούμε ποιος κοστάει σε ποιον περισσότερα και να δούμε εάν η κυρία Μέρκελ ξανά βρίσκεται το κουράγιο να δείξει με το δάχτυλο και να ξεφτυλίσει τον πρωθυπουργό της χώρας μας. Για όχι τον κύριο Σαμαρά, τον πρωθυπουργό, πρόσεξε, όχι τον άνθρωπο, τον θεσμό. Να. Αυτό θεωρείς ότι είναι έλλειψη ιστορικών γνώσεων. Από ποιον? Από τον κύριο, από τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό χώρας της Ελλάδας, στην προκειμένη περίπτωση τον κύριο Σαμαρά. Έλλειψη πολιτικής βούλησης. Αυτό έτσι. Αυτό και μόνο. Έχουν υπογράψει κάποια πράγματα πριν γίνουν πρωθυπουργοί. Ο κύριο Σαμαράς είναι τρόφιμος συνέσχης Μπίγκεντερ. Δεν είναι θέμα βούλησης. Είναι θέμα καθοδήγησης. Δεν είναι θέμα... Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί είναι καθοδηγούμενη που λέει απλά. Αυτό. Είναι τρόφιμος, ήταν τρόφιμος χρόνια της λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Είναι γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το πω. Τον έχουν καλέσει πολλές φορές. Πώς λοιπόν θα πει άμα δεν έχει. Που δεν θα δω. Εμείς κάτι είπαμε μεταξύ μας. Δεν πήγε ο κύριος Καραμαλής, ο προηγούμενος πρωθυπουργός μας, προηγούμενος, στον Πούτιν και κλείσαν τη συμφωνία του Γουμπουργκά στην Αλεξανδρούπολη. Τον Μάρτιο έγινε αυτό. Το καλοκαίρι το ίδιο, το 2009, έγινε η διάσκεψη της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ στον Αστέρα Βουλιασμένης. Και ήρθε ο ίδιος ο βαρόνος Ρότσιλντ, ο ιδιοκτήτης της Εθνικής Τράπεζας, της Τραπέζης της Ελλάδος και της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. Αυτές οι τρεις τράπεζες είναι δικές του. Ο ίδιος ως προεδρεύων της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Και σε ένα μήνα, αυτό έγινε τον Ιούλιο, σε ένα μήνα ο Καραμαλής διακήρυξε εκλογές και έφυγε, πετώντας λευκή πετσέτα και κάνοντας τα πάντα για να χάσει. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι συμβαίνει. Μόλις λίγο σήκωσε κεφάλι, ποιος λοιπόν από αυτούς θα πάει τη Γερμανία στο δικαστήριο? Κανείς. Κανείς. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ
οφείλουμε να πούμε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, γεύση. Ότι μας κοστάνε αυτά, 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 δεν πρέπει να τα πούμε. Δεν πρέπει. Όπως πολύ ορθά τα λες εκεί πέρα, ένα προς ένα. Με την ωραία φωνούλα σου, συνέχισε παρακαλώ. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 1941 η τιμή της χρυσής λύρας ανερχόταν σε 1500 δραχμές, ενώ τον Οκτώβριο του 1944 έφτασε στα 13 δραχμές. Όσο έπεφτε η δραχμή, τόσο ανέβαινε η τιμή της χρυσής λύρας. Ο καθηγητής Αγγελόπουλος υπολόγισε τη συνολική ζημιά που υπέστη η Ελλάδα από τον πληθωρισμό που της είχαν επιβάλει δυνάμεις κατοχής μέχρι τις 1η δεκάτου του 1944 σε 27.352.262 χρυσές λίρες ή 549 εκατομμύρια. Όπως τονίζει ο καθηγητής Αγγελόπουλος για τη συστηματική αυτή... Συγγνώμη, μόνο από αυτό που είναι μια λεπτομέρεια, γεύση, μόνο από αυτό που είναι μια λεπτομέρεια, κοίτα, τη ζημία. Βασικά αυτό που διαβάζω, συγγνώμη τώρα διακόπτω και την ανάγνωση, είναι τρομακτικά τα ποσά. Μόνο από μια λεπτομέρεια που δεν τη γνωρίζει κανένας, κοίταξε τι ζημία πάθαμε. Συνέχισε, συνέχισε. Και συγγνώμη πάλι που το διακόπτω, αλλά αυτά νομίζω ότι θα ήταν από τα πρώτα που θα έπρεπε να υπάρχουν στα βιβλία ιστορίας μας, έτσι. Δηλαδή τώρα αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ. Τα βιβλία του συνοστισμού. Δεν θα το... Εντάξει, να... δεν θα το κρύψω ότι εγώ δεν είχα καμία γνώση πάνω σε αυτό και τώρα λίγο... Τι να πω. Λέω λίγο περίεργα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Ελπίζω να είναι από τους λίγους που δεν γνωρίζουν, αλλά... Όχι, όχι, πίστεψε με πολλοίς κόσμος. Και δικαιολογημένα. Άντε, εγώ είμαι μέσα στο αυτό και ψάχνω. Δεν γνωρίζω. Έχω το μικρόβιο αυτό. Δεν μπορώ να καθίσω ήσυχα τι να κάνω τώρα. Από μικρό παιδί μου. Κάποιος πρέπει να το κάνει και αυτό. Ήμουν από μικρό παιδί λίγο έτσι ζυζάνιο, ας πούμε. Και πάντα ερευνούσα. Και έψαξα και βρήκα κάποια πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι εδώ έχουν γίνει ολόκληρα συνέδρια. Δεν μπορεί να μην πήγανε, να μην τα ξέρουν αυτά τα πράγματα οι πολιτικοί μας. Αλλιώς αν δεν τα ξέρουν αυτά, το τι κάθονται εκεί που είναι. Να πάνε σπίτια τους. Και αν δεν τα ξέρουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να πούν στην Ακαδημία Αθηνών, η οποία είναι ενήμερη επί του θέματος. Αλλά και τι κάνουν και αυτοί δεν μπορώ να καταλάβω. 7.000 μισθό ο ένας το μήνα παίρνουνε για να προφυλάσσουν το πνευματικό υπόβαθρο των Ελλήνων. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούν με εμένα να πάνε με μια ολόκληρη μελέτη και να του πούν, κύριε Σαμαρά, αυτά μας κοστάζει. Πάτε τώρα να το διεκδικήσετε. Αλλιώς θα σας εκθέσουμε στη χώρα. Εμείς οι ακαδημαϊκοί. Δεν μπορούν. Μπορούν. Γιατί δεν το κάνουν αυτοί. Ναι, να μας πούν γιατί. Ορίστε λοιπόν. 7.000 ευρώ μισθό το μήνα. Γιατί δεν κάνουν κάτι. Πολλά τα ερωτήματα. Πολλά. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Αχ, για να συνεχίσουμε. Λοιπόν. Όπως τονίζει ο καθηγητής Αγγελόπουλος, για τη συστηματική αυτή αφέμαξη ευθύνονται οι κυβερνήσεις κατοχής και ιδιαίτερα οι υπουργοί οικονομικών, οι οποίοι υπέκυπταν δουλικότατα στις αξιώσεις των Γερμανών και κανένα γενικότερο μέτρο δεν ελάμβαναν για το σταμάτημα ή τουλάχιστον τον περιορισμό του κακού. Πολλές φορές υποδείχθηκε η ανάγκη να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα, όπως τον Οκτώβριο του 1943, που το γνωμοδοτικό συμβούλιο της Τράπεζας Ελλάδος σε ένα θαραλέο υπόμνημα που υπέβαλε στη διοίκηση της τράπεζας και διαβιβάστηκε και στους Γερμανούς παρουσίαζε την ικτρή οικονομική κατάσταση της χώρας, τα αβάσταχτα βάρη που είχαν συσσωρευμένα οι αρχές κατοχής και τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν για να σταματήσει κάπως το κακό. Δυστυχώς, οι υπουργοί της κυβέρνησης των Αθηνών αδιαφορούσαν και ήταν απλοί θεατές της τραγικής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και το επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού. Κάτι που γίνεται και τώρα, έτσι. Δεν ξεχνάνε την καταγωγή τους, οι Γερμανοί. Έχουν παραδείγματα. Δεν ξεχνάνε ότι ήταν χειρότερα από τους πίθηκους κάποτε. Εμείς τους κάναμε ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν θέλησαν ποτέ να γίνουν άνθρωποι. Ποτέ. Προτιμούσαν να είναι πίθηκοι και χειρότερα. Αφού λοιπόν προτιμούν, τι να κάνουμε, εμείς δεν φταίμε. Μάλλον ακολουθούν τον ηθικό. Ηθικός είναι χειρότεροι από τους πίθηκους. Ο πίθηκος δεν θα έκανε ποτέ αυτά που κάναν αυτοί. Να στείλουν στον τοίχο έγκυες γυναίκες, στο απόσπασμα. Ένας πίθηκος δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν θα σκότωνε ένα άλλο έγκυο ζώο. Όχι. Το απόσπασμα είχε. Όχι. Δεν θα το έκανε ένας πίθηκος. Ναι. Δεν θα έτρωγε ένα άλλο. Δεν θα σκότωνε ένα άλλο έγκυο ζώο. Ούτε την ηθική των ζώων δεν έχουν. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Να έχουν την ηθική των ζώων. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Εμείς πολεμήσαμε να τους κάνουμε άνθρωπους. Δεν τα καταφέραμε.
Ήταν μόνο μία η Θεοφάνω. Έπρεπε να πάνε εκατοντάδες σαν αυτήν εκεί. Και να τους έχουν επί εκατοντάδες χρόνια, μπας και φτάσουν στο επίπεδο το δικό μας. Το της ηθικής της δικής μας. Μήπως και φτάσουν ποτέ εκεί. Αλλά δεν. Δεν. Όπως λέει, συνέχισε, σε παρακαλώ. Σε σταμάτησα. Ας σημειωθεί πως στην Ελλάδα επικρατούσε στις αρχές της κατοχής πραγματικό νομισματικό χάος με την κυκλοφορία διαφορετικών νομισμάτων. Με την είσοδο στη χώρα, τα στρατεύματα κατοχής έθεσαν σε αναγκαστική κυκλοφορία δικά τους νομίσματα, όπως και σε άλλες χώρες τα επωνομαζόμενα κατοχικά γερμανικά μάρκα. Οι Ιταλοί έθεσαν ανεπίσημα σε κυκλοφορία τη λιρέτα και τη μεσογειακή δραχμή, ενώ επιπλέον κυκλοφορούσαν τα βουλγαρικά λέβα και αλβανικά φράγκα, αλλά παράλληλα με την ελληνική δραχμή. Τελικά, τον Ιούλιο του 1941 αποσύρθηκαν τα μάρκα κατοχής και οι μεσογειακές δραχμές για να αρθεί το χάος. Καθώς τα λεφτά δεν άξιζαν πλέον στην υποκατοχή Ελλάδα, λόγω του απίστευτου υπερπληθωρισμού και της άνθησης της μαύρης αγοράς των τροφίμων, η οικονομία οδηγήθηκε σε αντιπραγματισμό μέχρι το σημείο κουπόνια τροφίμων να αντικατασταθούν σε ορισμένες περιπτώσεις τους μισθούς. Η οικονομική κατάρρευση οδήγησε σε πολιτική αστάθεια το 1942 και ακόμα και οι Γερμανοί προχώρησαν στον περιορισμό της αρπαγής και εξαγωγής ελληνικών τροφίμων και κυρίως σε μια μείωση των εξόδων κατοχής για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ο υπουργός της ελληνικής οικονομίας του Reich Funk, σε άθρο του στο περιοδικό «Τώρα λίγο δυσκολεύομαι με τα γερμανικά», γνωρίζεις καθόλου? Όχι βέβαια, αλλά... Deutsch... Τέλος πάντων, θα μας συγχωρέσουν. Και η γλώσσα τους ακόμα είναι... Δύσκολα. Λοιπόν, ομολογούσε πως η Ελλάδα δοκίμασε τα δεινά του πολέμου και υπέστη τις συνέπειές του, όπως ίσως καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Δείξε λίγο στην κάμερα αυτό το νόμισμα. Μας έκανα να βγάλουμε 100 δισεκατομμύρια χαρτονόμισμα. Ελπίζω να φαίνεται. Αυτό νομίζω, Γιάννη, το θυμάμαι... 100 δισεκατομμύρια από ελληνικές ταινίες. Θυμάμαι. Αυτό μετά την κατοχή δεν σταμάτησε να κυκλοφορεί. Αυτά είναι κατοχικά. Μόνο όταν έφυγαν οι Γερμανοί κατευθείαν άλλαξε το δάκρυμα. Γιατί θυμάμαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, αλλά θυμάμαι σε κάτι ταινίες ελληνικές που ας πούμε παίρναν για παράδειγμα ένα ψωμί 3 εκατομμύρια. Άμα εννοώ. Α, ναι, ναι, ελληνικές ταινίες που γυρίστηκαν. Ναι. Με φόντο την κατοχή. Ναι. Τότε ναι. Τι είναι 3 εκατομμύρια, έχει φτάσει το ψωμί ένα δις. Ότι ναι, ότι μιλάμε τώρα. Και δεν είχε αξία. Ναι, αυτό. Μα λέει, πόσα λεφτά θες εσύ, τόσα δισεκατομμύρια. Πάπα, το μηχάνημα πάρει τα φύγε. Και με αυτά δεν μπορούσα να πάρει να βγω. Δεν είχε καμία αξία. Αυτά τα λεφτά, 100 δισεκατομμύρια δραχμές κατά νόμισμα. Καμιά αξία δεν είχε. Για να καταλάβεις. 100 δισεκατομμύρια. Ας τυπώσουν και ένα τέτοιο τώρα. Χρήσιμο θα είναι. Αλλά εγώ έτσι του έκανα για να του ξεπληρώσω το χρέος. Χρήσιμο. Α, έτσι του ας κάνω εγώ τώρα. Γυρίζω στην δραχμή, κάνω μια ισοτιμία και αρχίζω και βαράω το εθνικό τυπογραφείο. Πώς σας κοστά τόσο? Ναι, μην ανησυχείτε. Ούτως ή άλλως και το κολό ευρώ σας δεν είναι αξιόγραφο, το ξέρεις. Η δραχμή ήταν αξιόγραφο, που σημαίνει είχε αντίκρισμα σε χρυσό. Το ευρώ είναι χρεόγραφο. Δεν έχει αντίκρισμα σε χρυσό. Δεν έχει. Να, το θυμάσαι που έγραφε πάνω το χιλιάρικο? Πληρωτέω επί τη εμφανίση. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις? Όχι. Πηγαίνοντας τώρα στην τράπεζα μπορούσα να πάρεις για 1000 δραχμές χρυσό. Αυτό σημαίνει. Δεν θα σε έδωναν 1000 δραχμές σε δραχμούλες. Αυτό σημαίνει. Το ευρώ δεν έχει πουθενά τέτοια επισήμανση. Για ψάξτε το. Χρεόγραφα μου δώσατε. Χρεόγραφα μου δώσατε λίγο πίσω. Πάρτε τα. Σε δυο μπαλίκες μέσα και γεια σας. Ναι. Αν το πω εγώ, θα σας τυνάξω και την οικονομία της Ευρώπης στον αέρα. Και για να σας τα κάνω και δεν σας κοστάω και τίποτα. Και μα έτσι θέλουν αυτοί. Μα έτσι θέλουν. Το πραγματικό μας χρέος δεν υπερβαίνει τα 50 δις δολάρια. Ευρώ, συγγνώμη. Δεν υπερβαίνει τα 50 δις ευρώ. Και είναι ένα χρέος που φέτος υπολογίζεται ότι θα δώσουμε μέχρι το Δεκεμβρίο 62 δις ευρώ για τοκοχρεωλήσια. 62 δις ευρώ. Αυτά τα να τα ακούτε. Και το πραγματικό μας χρέος δεν υπερβαίνει τα 50 δις. Που σημαίνει ότι σε λιγότερο από ένα χρέος, από ένα χρόνο, θα μπορούσαμε να εξοφλήσουμε. Ναι, αλλά αυτή δεν είναι τόσο χαζή. Να εξοφλήσει η Ελλάδα. Α, πα. Πώς θα πάρουμε τα πετρέλαια τζάμπα? Πώς? Μια ζωή του στροφούσαμε το αίμα, σου λέει.
Πώς τώρα, ξαφνικά από πού θα πίνουμε εμείς αίμα? Έτσι δεν είναι η γεύση? Μας πάνε παραδίπλα. Μα δεν θέλουν. Μόνο εμείς είμαστε. Μα δεν θέλουν. Έχουν βρει τα εύκολα τι θύματα. Τι έχει το αίμα? 200 χρόνια μας πίνουν το αίμα. Έχουν βρει τα εύκολα θύματα. Είχαμε κάνει μια αναδρομή εδώ πρόσφατα στα δάνεια που πήρε η χώρα μας. Δεν θα πίστευαν τα μάτια σε αυτά που θα βλέπεις. Τι δάνεια πάρθηκαν και για ποιους λόγους? Μας έχουν βρει και από πάνω μας λέει και οι παταξίδες. Εμάς που 200 χρόνια τώρα πληρώνουμε μια χαρά στην ώρα μας τα πάντα. Αλλιώς θα ήταν χαζί να μας δίνουν λεφτά. Τι λες εσύ? Άμα δεν πληρώναμε θα μας δίνανε? Λογικό δεν ακούγεται. Εσύ δίνεις δάνειο σε κάποιον που είναι παταξίδες και δεν πληρώνει? Ούτε στον άγγελό μου. Η ιδέα πες λοιπόν. Άρα αυτοί δεν είναι καθόλου χαζί που μας τα δίνουν αυτά. Ξέρουν πολύ καλά που τα δίνουν. 200 χρόνια σου λέει εδώ τα παίρνουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να τα πάρουμε πιο χοντρά. Πάρουμε σε είδους. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο κάτω από την Κρήτη. Σε λέει κάνει το ουροδό του κάτω από το Κασελόριζο. Ιόνιο. Ο καθηγητής, ο Φόσκολος, να σας πω κυρίες και κύριοι που είναι ο στόχος τους και θα συνεχίσει η αξιαγάπητη γεύση εδώ. Με το πολύ ιδιαίτερο όνομα. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο όνομα. Εγώ έχω ξαναγνωρίσει παρεμπιπτόντας. Πρώτη φορά. Λοιπόν, το 2006 έχω δύο καλεσμένους μου καθηγητές πανεπιστημίου από εδώ από το Αριστοτέλειο στην τηλεόραση. Και από το τηλέφωνο έχουμε τον καθηγητή του, στον Καναδά, σε πανεπιστήμια, σε δύο πανεπιστήμια του Καναδά, γεωλογίας και ορεικτολογίας, τον κύριο Φόσκολο. Και πρόεδρο, πρόσεξε, της Καναδικής, κρατικής Καναδικής εταιρείας πετρελαίου, κύριος Φόσκολος. Και μας λέει ότι από το Ιωνίο νοτίος της Κρήτης και μέχρι το Κασελόριζο που είναι η λεκάνη του Ηροδότου, τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου υπερβαίνουν σε αξία τα 35-3 δολάρια. Άντε βάλε 33 ευρώ. Με αντιστοιχεία περίπου στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά δεν είναι τόσο χαζί να μας δώσουν τόσα λεφτά. Δεν είναι τόσο χαζί. Ή έστω τα μισά. Γιατί θα πεις, έλα ρε φίλε μου, τα βγάλεις και θα πάρουμε μισά-μισά. Που σημαίνει 15-3 ευρώ. Δεν είναι τόσο χαζί. Αυτοί θέλουν να μας τα πάρουν όλα αυτά για 300 με 350 δις ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι. Και κάποια στιγμή θα γίνει αυτό και ο πρωθυπουργός που θα είναι τότε θα πει «Α, σβήσαμε το χρέος!» και θα τον παρουσιάσουν όλα τα ΜΜΕ ως σωτήρα. Όπως πήγαινα μου κάνουν εμένα πέρσι να με τρελάνουνε. Πάλι στο ΑΡΤ. Άλλος συνάδελφος. Με κάλεσε για το χρυσό στη Θράκη. Το ελληνικό κράτος λέει θα πάρει 500 εκατομμύρια ευρώ λέει, για την παραχώρηση λέει αυτά. Α, για σιγά λέω συνάδελφοι. Τι χάνει, επειδή έγραψα τρία βιβλία για τα ορυκτά, τι χάνει να έχω μπροστά μου την έκθεση του ΙΓΜΕ, Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών Ελλάδος. Η οποία δεν είναι σημερινή τους λέω, είναι πριν 7 ολόκληρα χρόνια. Και τι λέει, πριν 7 χρόνια έχει κοστολογήσει στα 10 δις ευρώ το ένα κύτταρμα χρυσού και στα 15 δις ευρώ το άλλο κύτταρμα χρυσού. 25 δις ευρώ τα παραχωρούμε για 500 εκατομμύρια και εσείς πανηγυρίζετε. Να και η μελέτη τους. Πάτε την. Πάτε την, δεν είναι καλά λόγια. Καταγράφονται και πηγαίνω στην κάμερα το βιβλίο με τη μελέτη, ορίστε, και έχουν μείνει έκθαμποι. Δεν γνωρίζαν οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζαν. Και δεν είναι οι μόνοι. Και δεν είναι οι μόνοι. Και λογικό είναι. Αν και εγώ έκατσα και έψαξα, έτυχε. Δεν ήξεραν. Θα μου το θυμηθείς. Εύχομαι να μην γίνει αυτό. Και να βρεθεί ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να έχει το μισό στένος του Μεταξά ή του Καποδίστρια και να σωθούμε. Συνέχισε παρακαλώ. Γιατί εγώ δεν σταματάω. Στις πολεμικές αποζημιώσεις περιλαμβάνονται οι θετικές ζημιές που υπέστη η Ελλάδα και όχι μελλοντικές μακροπρόθεσμες απώλειες. Ο καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς σε ομιλία του σε συνέδριο για τις γερμανικές οφειλές το 2005 έθιξε την πολύ σημαντική διάσταση των απολειών στη δημοσιογραφική εξέλιξη, άρα και στο εργατικό δυναμικό και την οικονομική ανάπτυξη που υπέστη η Ελλάδα λόγω της υψηλής απώλειας ανθρώπινες ζωές
τόσο σε επίπεδο νεκρών όσο και σε επίπεδο αγέννητων ανθρώπων. Σύμφωνα με την έκθεση που συντάχθηκε από την Επιτροπή UN. Αγέννητων ανθρώπων είναι οι έγκυες που βάζουν στους τοίχους. Στους τοίχους. Στα αποσπάσματα. Οι έγκυες γυναίκες, αυτό είναι ο αγέννητος άνθρωπος. Ναι. Υπολογίστηκε πως πάνω από 500.000 Έλληνες χάθηκαν από τις πολεμικές επιχειρήσεις, τις εκτελέσεις, τους φόνους, την πείνα και τις αρρώστιες. Καθοριστική σημασία για την απώλεια χιλιάδων ζώων ήταν η μεγάλη πείνα που βίωσαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της κατοχής εξαιτίας της γερμανικής λαϊλασίας πρώτων ειδών, της πολιτικής υπερπληθυσμού και της άνθησης της μαύρης αγοράς στη χώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πέθαναν από πείνα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Όμως, η κακή κατάσταση της υγείας των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της κατοχής είχε συνέπειες όχι μόνο στην αύξηση της νηθισιμότητας, αλλά και στην αντίστοιχη μείωση των γεννήσεων. Δεν είχε μελετηθεί μέχρι τώρα η οικονομική αξία των απολεσθέντων ζώων λόγω του πολέμου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη μελέτη του καθηγητού Πανά, το 1940 καταγράφηκαν 12.359 γεννήσεις στην Αθήνα, το 1941 οι γεννήσεις έφτασαν τις 9.799 και το 1942 μειώθηκαν ακόμα περισσότερο αφού σημειώθηκαν μόνο 6.860 γεννήσεις. Το 1940 στο Πειραιά οι γεννήσεις ήταν 6.077. Το 1941 μειώθηκαν στις 3.825 και το 1942 οι γεννήσεις έπεσαν στις 3.403. Ακολουθώντας τη φυσιολογική γεννητικότητα και θνησιμότητα, ο ελληνικός πληθυσμός του 1946 θα έπρεπε να ενερχόταν σε 7.800.000 άτομα, ενώ το έτος 1946 ο πραγματικός πληθυσμός ήταν 7.150.000 άτομα. Επίσης, 880.000 Έλληνες ήσαν θύματα πολέμου, εκ των οποίων οι 760.000 ήταν άμαχοι. Ο ίδιος παραθέτει την εκτίμηση του Μανώλη Γλέζου πως οι υποχρεώσεις της Γερμανίας για την αφαίρεση της ζωής 1.125.000, όχι μισό λεπτό να μετρήσω λίγο τον αριθμό, 11.259.000 Ελλήνων είναι ανυπολόγιστες. Σε αυτόν τον αριθμό συνυπολογίζει και 300.000 απώλειες λόγω της υπογεννητικότητας. Ο καθηγητής Πανάς, υπολογίζοντας το οικονομικό κόστος με την προσέγγιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και με δεδομένη την εκτίμηση για την ύπαρξη 550.000 ή έως 650.000 νεκρών στην Ελλάδα που επέζησαν ηρωικά σε μάχες, σε εκτελέσεις, σε στρατόπεδα, σε ολοκαυτώματα ή σε θανάτους από την πείνα και την πρόσθεση άλλων 300.000 θανάτων σε γεννήσεις, καταλήγει στο σύνολο των 1 εκατομμύριο ατόμων, δηλαδή στο 1/7 του πληθυσμού. Σε τιμές έτους 1999, η παραπάνω συνολική παρούσα αξία υπολογίζεται σε 544 δραχμές. Φυσικά, αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα σε επίσημους και ανεπίσημους υπολογισμούς του ύψους των πολεμικών αποζημιώσεων, αλλά η παράθεση αυτής της νέας διάστασης, πλην των θετικών ζημιών που υπέστη η χώρα, είναι ενδεικτική για το εύρος και τον βάθος των επιπτώσεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Άκου τώρα να δεις το εξής. Στο Auschwitz και στον Ντακάου πήγαν και Έλληνες. Πήγαν και μόνο σαν κρατούμενοι. Σαν κρατούμενοι. Όχι μόνο Εβραίοι, εκτελέστηκαν και Έλληνες εκεί. Και μάλιστα οι Έλληνες είχαν κάνει και εξέγερση εκεί μέσα. Βέβαια, η οποία καταγράφηκε. Βέβαια. Μα μετά λέγει ο παππούς μου, γιατί πήραν και από το χωριό μας. Όσους τους προλάβαν μέσα στο χωριό, τους βούτυξαν και τους στείλαν εκεί. Και αυτό γιατί είχαν καταφύγει οι Άγγλοι στον Όλυμπο, στο χωριό μας εκεί πέρα, και από εκεί έκαναν δολιοφθορές στους Γερμανούς. Μαζί με κατοίκους της Δολύχης είχαν ανατινάξει τη σύραγγα των Ντεμπών, την οποία άνοιξαν οι Γερμανοί για να μπορούν να μπαίνουν από εκεί και να μην κάνουν το γύρο από τα βουνά. Βέβαια, κάνανε σύραγγα από τα Τέμπη, αυτή που υπάρχει σήμερα την κάνανε οι Γερμανοί ως ένα σημείο. Και την ανατίναξαν άνθρωποι από την Δολύχη και από το χωριό μου, το κοκκινόπλο. 7 άνδρες. Αυτό όμως είχε ως συνέπεια να διαλυθούν τα δύο αυτά χωριά. Μαζί με το άλλο το ενδεχόμενο που ήταν εκεί και οι Άγγλοι στρατιώτες.
που ήρθαν και φιλοξενήθηκαν. Λοιπόν, κάποιος τους προλάβαν στο χωριό και πήγαν στον Ταχάου. Ένας μόνο γύρισε από τους καμιά δεκαριά που βουτήξαν. Ένας γύρισε και τα έλεγε και μου τα πάνε και εμένα και λέω. Και έψαξα από εκεί και μετά και βρήκα ότι πραγματικά πήγανε πολλές χιλιάδες Έλληνες στον Ταχάου και έκαναν και εξέγερση. Και έρχομαι εγώ και λέω, με τα στοιχεία από τον Ταχάου και το Auschwitz, οι Γερμανοί έχουν πάρει δις αποζημιώσεις, οι οικογένειές τους, το κράτος του Ισραήλ κλπ. Κλπ. Εμείς, αφού έχουμε κι εμείς τα στοιχεία αυτά, γιατί δεν κάνουμε κάτι? Γιατί? Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Μόνο το κατοχικό δάνειο που μας υποχρέωσαν να πάρουμε, με την υποχρέωση θα μας το δώσουν πίσω, και ο ίδιος ο Χίτλερ το παραδέχτηκε, μόνο αυτό με σημερινές τιμές είναι κάπου στα 100 δις ευρώ. Μόνο αυτό. Τα άλλα όλα ξεφεύγουμε τα 500 δις ευρώ. Και όμως, όπως βλέπεις αγαπητή μου, ειδικά στις 8 Αυγούστου του 1945, βοήθησέ με σε παρακαλώ. Έχεις πιο καλή φωνή από τη δικιά μου την... να μην πω. Στις 8 Αυγούστου 1945 υπογράφηκε στο Λονδίνο ο χάρτης του δικαστικού της Νιρεμβέργης, ο οποίος μαζί με την απόφαση του δικαστηρίου για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι εθνικοσοσιαλιστές υψηλόβαθμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί, οδήγησε στη διατύπωση των αρχών του διεθνούς ποινικού δικαίου και στην κωδικοποίηση των αδικημάτων κατά της ειρήνης και της ασφάλειας της ανθρωπότητας. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζονται τρεις κατηγορίες εγκλημάτων: εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου φόνη, κακή μεταχείριση ή μεταγωγή στο εξωτερικό αστικού πληθυσμού κατερχόμενης χώρας για τα αναγκαστική εργασία ή άλλο σκοπό, φόνη ή κακή μεταχείριση εχμαλωτών πολέμου ή προσώπων σε ανοιχτή θάλασσα, θανάτωση ομήρων, διαρπαγή δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, καταστροφή πόλεων, κομοπόλεων και χωριών, ερήμονση που δεν δικαιολογούνται από στρατιωτική ανάγκη και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή φόνη, εξανδραποδισμός. Αυτό δεν γνωρίζω καν τι σημαίνει σαν λέξη. Συνέχισε. Θα το πούμε. Εκτόπιση και απάνθρωπες πράξεις κατά του αστικού πληθυσμού. Είναι προφανές πως οι εγκληματικές πράξεις... Εξανδραποδισμός είναι όταν παίρνουν ολόκληρους πληθυσμούς και τους διώχνουν από εκεί που είναι. Α, ωραία. Είναι προφανές πως οι εγκληματικές πράξεις όλων των οργάνων του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα συνιστούν αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και το χάρτη του δικαστικού της Νιρεμβέργης. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα τι θέλω να σου πω. Δες τώρα, έγινε το 2005, από τις 2 στις 4 το 10, ένα συνέδριο εδώ στην Ελλάδα με τις γερμανικές αποζημιώσεις και τις διεκδικήσεις μας και τις επαναρθώσεις που πρέπει να γίνουν, δηλαδή σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΣΟΕ, με γενικό θέμα, όπως είπαμε, οι φυλές της Γερμανίας της Ελλάδας στο συνέδριο. Ένα από τα κύρια θέματα ήταν και η διεκδίκηση των αρχαιοτήτων. Λοιπόν, και τώρα δες τι υπόθηκε εκεί. Ο αείμνηστος Χρήστος Καρούζος, αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός, σε μια συνέντευξή του υπογεγραμμένη στο περιοδικό Μέντορ της Αρχαιολογικής Εταιρείας 16 Ιουνίου 1945, αναφέρει χαρακτηριστικά για αυτούς τους γερμανούς αρχαιολόγους. Μόλις μπήκαν οι Γερμανοί, οι αρχαιολόγοι τους απαιτήσανε πρώτα να ανοίξουμε αμέσως τα μουσεία, λέγοντας στην αρχή πως ο πόλεμος τελείωσε πια και ύστερα πως τα αρχαία θα πάθουν κρυμμένα. Ύστερα πως τον πόλεμο οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να καταφύγουν στην τέχνη. Η επίμονη αντίσταση της αρχαιολογικής υπηρεσίας μας εγκλήτωσε τα σπουδαιότερα μουσεία μας από την καταστροφή και τη λιλασία. Γιατί όπου βρήκαν την ευκαιρία, όχι συχνά ευτυχώς, τα έκαναν και τα δύο. Πέτυχαν να ανοίξουν το Μουσείο του Κεραμικού, που λες και το είχαν κάνει αυτοί. Σε λίγες μέρες Γερμανία αξιωματική έκλεψαν μπροστά στα μάτια του Γερμανού αρχαιολόγου που τους οδηγούσε έναν ωραίο πύλινο αρχαϊκό πίνακα με παράσταση πρόθεση του νεκρού. Σε διάφορα άλλα επαρχιακά μουσεία, Μέγαρα, Θήβα, Χερονία, Τανάγρα, Αλμυρό, Λάρισα, Βέρια, Θέρμιο, Κόρινθο, Άργους, Δήλο, Σύφνο, Κνωσό,
Χανιά, Σάμο και αλλού, Γερμανοί και Ιταλοί που μπήκαν ή εγκαταστάθηκαν στα μουσεία, αλλού έσπασαν βιτρίνες και αποθήκες, αλλού έκαψαν την ξυλία και αλλού πήραν ό,τι η αρχαία μπόρεσαν. Και κάναν και παράμονους ανασκαφές. Δείξε σε παρακαλώ αυτή τη φωτογραφία και στην κάμερα. Είναι Γερμανοί οι οποίοι σκάβουν παράνομα και βρίσκουν αρχαία. Και θα σηκώνουν και φεύγουν. Μόνο στη Σαλαμίνα να δείτε, είναι καταγεγραμμένα όλα όσα κλέψανε. Με φωτογραφίες. Είναι όλα όσα κλέψανε οι αρχαιότητες της Σαλαμίνας. Δηλαδή, έχουν γίνει πολλών ειδών εγκλήματα. Πολλών ειδών γεύσιμο εγκλήματα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πέθαναν. Δεν είναι μόνο τα κατοχικά δάνεια. Δεν είναι όλα αυτά εδώ που βλέπουμε εδώ πέρα. Και, λοιπόν, οι φύλακες μας στάθηκαν όλοι σχεδόν αξιοθαύμαστα πιστοί στο καθήκοντος, λέει, με κίνδυνο όχι μόνο της δικής ζωής αλλά και του σπιτιού τους. Με εκεί έπαθαν ανεπανόρθωτες καταστροφές για να κάνουν αυτά τα απόρθητα οχυρώματά τους. Βασιλικός τάφος Κνωσού, Ακρόπολη Ασίνης, βωμός Ανακτόρου Τίνθος, ναός του Ποσειδώνου στο Σούριο, ανατίναξη του λαβυρίθου της Γύρθινος, του μινοϊκού βασιλικού τάφου των Ισοπατών και τα τείχη του Κόνονος ανατίναξαν μέχρι και αρχαιολογικούς χώρους. Πέστε μου πώς αυτά επανέρχονται. Ποτέ και με τίποτα. Και όσα λεφτά και να σου δώσουν. Δεν τα φέρνουν πίσω αυτά. Ναι. Λέει, η αρχαιολογική μας υπηρεσία δεν άφησε καμία ευκαιρία που να μην απευθυνθεί στη στρατιωτική τους υπηρεσία. Υπηρεσία προστασία της τέχνης. Είχαν οι Ναζί τέτοια υπηρεσία. Από πότε τα ζώα έχουν τέτοιες υπηρεσίες? Και να τους καταγγείλει με σπάνια παρησία και πολύ έντονα έγγραφα τα εγκλήματά τους. Οι αρχαιολογικοί σταυρωτίδες όμως που υπηρετούσαν εκεί, μόνοι έγκλη είχαν το πώς να γλιτώσουν το μέτωπο και πώς να πάρουν αρχαία για να τα πάνε στη χώρα τους. Η γενναιότητά τους ξεθύμανε με έγγραφα απερίγραπτης τραχύτητας και θρασίτητας με τα οποία κατά κανόνα έριχναν πάντα την ευθύνη στους Έλληνες και φοβέριζαν τους αρχαιολογικούς μας υπαλλήλους για τη δυσφήμιση του στρατού της κατοχής. Είναι να γελάς ή να κλαις. Αρκετοί φύλακες φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν επειδή είχαν τολμήσει να κάνουν τέτοιες καταγγελίες. Ας αφήσουμε τις παράνομες λαθρέες ή φανερές ανασκαφές τους, λέει. Στα ίσα, το βλέπεις. Στα ίσα, δεν καταλάβαιναν τίποτα. Μα έτσι γεμίσαν τα μουσεία τους. Έτσι. Όταν εκθέτονται στα μουσεία τους αυτά, γίνεται αναφορά στην ελληνική ιστορία, τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν καταγράφουν και ότι αν είναι ελληνικά ή όχι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχω πάει σε γερμανικό μουσείο. Αλλά θέλοντας και μη, δεν μπορούν να το κρύψουν. Αφού έχουν πάνε ελληνικά γράμματα. Α, θα μου πεις. Στην Τινησία, στην Τίνιδα, έλαχε να πάω το 2005. Και πρόσεξε τώρα. Ο εκεί ξεναγός, γιατί φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται και στα γερμανικά μουσεία για να αποκρύψουν αυτά τα έσχη τους. Νομίζω το ερώτημα ήταν πολύ εύλογο. Ναι. Και ο εκεί ξεναγός, γνωρίζοντας ότι απέναντι του έχει Έλληνες, μας δείχνει ευρήματα αρχαιολογικά και τα οποία έχουν αγάλματα, τα οποία κάτω γράφουν με ελληνικά γράμματα, Ζεύς, Αφροδίτη κτλ. Ελληνικά ονόματα. Και μου λέει, αυτά είναι ρωμαϊκά, λέει. Λέω, δεν μου λες, πού σπούδασες, είπαμε, το λέω, τουριστικά επαγγέλματα. Μου λέει, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη σας. Α, και δεν γνωρίζεις ότι αυτά είναι ελληνικά γράμματα? Μην μου πεις, του λέω, ότι δεν το γνωρίζεις. Εάν είχε λατινικά γράμματα, το έλεγα, ναι, έχει δίκιο, είναι ρωμαϊκά αντίγραφα, όπως υπάρχουν πολλά. Εξαίσιες τέχνης, αντίγραφα όμως. Αλλά εδώ έχει ελληνικά γράμματα πάνω. Πώς τολμάς να με πουλάς τέτοια τρέλα εμένα, του λέω, μπροστά σε 100 άτομα. Μα έτσι μου είπαν να λέω, μου λέει. Να τα πεις αυτά σε Αργεντίνους, σε Γάλλους, σε Άγγλους και εκεί πάλι, πίστεψε, μεταβρεθεί κάποιος μορφωμένος. Γιατί όλοι οι μορφωμένοι σε όλη τη γη ξέρουν και ελληνικά. Και θα σε ξεφτυλίσει και εκείνος. Και θα σου πει, αυτά είναι ελληνικά γράμματα. Αλλά όχι να τα λες σε Έλληνες. Πιστεύω ότι το ίδιο κάνουν και οι Γερμανοί στα μουσεία τους, τα οποία είναι γεμάτα με αρχαιοελληνικά εκθέματα, τα οποία κλέψαν από εδώ κατά την περίοδο της κατοχής. Δεν άφησαν μέρος να μην μπήκαν και να μην κλέψαν. Πώς δεν σήκωσαν και τον Παρθενόνα ολόκληρο, πάλι καλά. Δεν γινόταν, άμα γινόταν. Σε έφυγε.
Κάτι διάβαζες όμως και σε σταμάτησα. Άμα θέλεις να πάμε και παρακάτω, να το συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχει γίνει αναφορά στη Συμφωνία των Παρισίων και στα ελληνικά αιτήματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό τώρα εντάξει είναι συνέχεια από το προηγούμενο. Ο καθηγητής Μπαρούνης, με ρητή επιφύλαξη, είχε προβεί σε σαφή διαχωρισμό των ελληνικών διεκδικήσεων σε πολεμικές αποζημιώσεις και σε επιστροφή του κατοχικού δανείου. Με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων, οι νικητές σύμμαχοι πήραν μέχρι τις 15 Πέμπτου 1951 γερμανικά διαρκή αγαθά αξίας 230 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο νόμο, φαντάζομαι αυτό το διαβάζω έτσι, 2023 κάθετος 1952 για τη μονομερή λήξη της εμπόλεμης κατάστασης με τη Γερμανία, διατυπώθηκε η ρητή επιφύλαξη πως με τη συνθήκη ειρήνης που θα συναφθεί, συγγνώμη, θα ρυθμιστούν τα ζητήματα και οι υφιστάμενες διαφορές που προέκυψαν από τον πόλεμο. Ο νόμος 3480 κάθετος 1956 επικύρωσε τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953 περί εξωτερικών γερμανικών χρεών. Σε αυτή τη διεθνή συμφωνία αναφερόταν πως οι απαιτήσεις από τον πόλεμο θα αναβληθούν μέχρι την υπογραφή οριστικής συνθήκης ειρήνης. Στις 26 Πρώτου 1959 ψηφίστηκε αδικαιολόγητα ο νόμος 4016 κάθετος 1959 περί αναστολής διώξεων των εγκλημάτων πολέμου, των εγκληματιών πολέμου. Στην Ελλάδα υποβλήθηκαν μέχρι το 1959 συνολικά 911 μηνύσεις για δίωξη εγκλημάτων πολέμου και από αυτούς δικάστηκε μόνο ένας, ο οποίος και αθώθηκε. Οι υπεύθυνοι για τις σφαγές στο Δίστομο, στα Καλάβρητα και άλλα δεν διώχθηκαν και δεν δικάστηκαν ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Γερμανία, ενώ τα θύματά τους παραμένουν χωρίς αποζημίωση. Στις 18 Μαρτίου 1960 υπογράφηκε στη Ρώμη διμερή συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Με βάση τη συμφωνία, η Σύμβαση της Βόνης καθόριζε την καταβολή του ποσού των 115 εκατομμυρίων μάρκων εκ μέρους της Γερμανίας στην ελληνική κυβέρνηση για να αποδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων της γερμανικής κατοχής για διώξεις που υπέστησαν λόγω φυλής, θρησκείας ή κοσμοθεωρίας. Στο άρθρο 3 της Συμφωνίας της Ρώμης αναφέρεται «Δια της ενάρθρο πρώτου προβλεπόμενης πληρωμής ρυθμίζονται οριστικώς άπαντα τα ζητήματα άτι να αποτελούν το αντικείμενο της συμβάσεως ταύτης και τα αναφερόμενα εις τα σχέσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς το Βασίλειο της Ελλάδος μη θυγωμένων ενδεχομένων νόμιμων απαιτήσεων Ελλήνων υπηκόων». Την ίδια ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ο υψηλάντης, και τώρα αυτό το γερμανικό θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πω. Αστάσου, δεν χρειάζεται. Αντάλλαξαν επιστολές, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη σύμβαση. Ο γερμανός εκπρόσωπος στην επιστολή που δέχεται ότι δεν θίγονται, το κατάφερα, άλλες νόμιμες απαιτήσεις Ελλήνων υπηκόων, όπως ρητά ορίζει η σύμβαση, και ο υψηλάντης στην απαντητική του επιστολή γράφει «Η κυβέρνηση του Βασιλείου της Ελλάδος επιφυλάσσεται εν τούτης όπως προβάλλει νέας απέτησης έτινες προεξέχονται εξ εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής κατά τη γενική εξέταση συμφώνως του άρθρου 5 παράγραφος 2 της Συμφωνίας περί εξωτερικών γερμανικών χρεών της 27 Φεβρουαρίου 1953. Η γερμανική πλευρά δέχθηκε χωρίς καμία αντίρρηση την ελληνική απάντηση. Στις 12 Οκτώβου 1960 υπογράφηκαν και σωματώθηκαν στη σύμβαση ένα πρόσθετο πρωτόκολλο και ένα παράρτημα που αφορούν σε διορθώσεις στην ελληνική μετάφραση από το γερμανικό κείμενο και στην επιστολή του προηγούμενου γερμανού που δεν μπόρεσα να διαβάσω. Λοιπόν, που λες, δες και κάτι άλλο τώρα. Να βάλουμε μέσα στις αρχαιότητες και τρεις βυζαντινές ιερές μονές, τις οποίες βομβάρδισαν και διέλυσαν. Την Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά, την Ιερά Μονή του Αγίου Μελετίου και φυσικά τις πολύ εκτεταμένες ζημίες που κάναν στην Ιερά Μονή και Μεγής της Λαύρας στην Πελοπόννησο. Αυτό που λένε ούτε ιερό ούτε όσιο, Ναι, ακριβώς. Τώρα δες μια λεπτομέρεια. Τις 14 Τρίτου 1942, στη συνδιάσκεψη της Ρώμης,
υπογράφεται απουσία της Ελλάδος το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Τη σύμβαση υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Ιταλίας και της Γερμανίας στην Ελλάδα, αντίστοιχα Γκίτζι και Αλτενμπουργκ. Στους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε εμάς δηλαδή, η συμφωνία ανακοινώθηκε 9 ημέρες μετά. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούταν κάθε μήνα να καταβάλει έξοδα κατοχής 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές, το οποίο θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ των δύο δυνάμεων κατοχής, Ιταλία και Γερμανία. Η αναλήψη από την Τράπεζα της Ελλάδας του άνω ποσού θα χρεωνόταν ως δάνειο στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας σε δραχμές. Η επιστροφή των δανειακών αναλήψεων θα γίνει αργότερα. Άρθρο 4. Πρόσεξε. Οι ίδιοι στο άρθρο 4 λένε ότι θα τα επιστρέψουμε και η συμφωνία ισχύει αναδρομικά από τις 1 Απριλίου 1942. Η υπόχρεως καταβολής του ήταν η ελληνική κυβέρνηση και όχι η Τράπεζα της Ελλάδος. Να μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Δεν έχει το λόγο να πάει να το διεκδικήσει η Τράπεζα του Ρότσιλντ, η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά το ελληνικό δημόσιο. Και ισχύει αναδρομικά σύμφωνα με το άρθρο 5 και ότι θα επιστραφούν αργότερα. Το άρθρο 4 τα λέει αυτά. Δεν τα λέω εγώ. Και αν κάποιος μπει στο διαδίκτυο θα βρει αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει. Υπάρχει. Και καταγράφονται αυτά τα πράγματα εκεί. Αλλά. Και έρχομαι εγώ και λέω, άντε οι πολιτικάντιδες να μην διεκδικήσουν τίποτα. Δεν περίμενα από αυτούς πολλά. Στις αρχαιότητες όμως είχε τρομερή ευαισθησία η Μελίνα Μερκούρη με τα γλυπτά του Παρθενώνος. Με όλα αυτά που κατέκλεψαν από, έκλεψαν από εδώ πέρα οι Γερμανοί, για όλα αυτά γιατί δεν είπε μία φορά μία λέξη. Μία λέξη που αν πάμε και τα πάρουμε πίσω, τα μουσεία τους θα αδειάσουν. Θα αδειάσουν. Και κονομάνε λεφτά και δείχνουν αυτοί από αυτά. Ξέρεις πόσα λεφτά έχουν πάρει τα μουσεία τους από το 45 που τα γέμισαν με αρχαιοελληνικά εκθέματα μέχρι σήμερα? Μέχρι και αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε. Ποιος θα πήγαινε στα βρωμερά μουσεία τους που θα ήταν άδεια και δεν θα είχαν τίποτα να δείξουν, να πληρώσει λεφτά για να μπει να δει? Να δει τι? Να δει τι? Τα τσεκούρια με τα οποία κόβαν ο ένας στο κεφάλι του αλουνού για να γίνουν ανθρωποφάγοι? Μα αυτά δείχνουν μόνο στα μουσεία τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο να δείξουν. Πέραν από εγκλήματα, δεν έχουν κάτι άλλο. Στα μουσεία τους θα είχαν μόνο όργανα εγκλημάτων. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Να μας πούν. Ναι, να μας πούν. Πάνε δε σε ένα γερμανικό μουσείο. Έλαχε δηλαδή να μπω από το διαδίκτυο μόνο. Είναι γεμάτο ελληνικά εκθέματα. Μην νομίζεις, στο μουσείο του Λούβρου, η Αφροδίτη της Νείλου συγκεντρώνει τα βλέμματα όλα. Όλα τα βλέμματα αυτή τα συγκεντρώνει και η Τζοκόντα. Δεν πάνε για τίποτα άλλο. Άμα θα πας στο μουσείο του Λονδίνου, πηγαίνουν, η αδερφή μου ήταν εκεί ένα χρόνο. Μου λέει, όλοι όσοι πηγαίνουν για αυτά του Παρθενώνος. Για τα γλυπτά του Παρθενώνος, να τα δουν από κοντά. Ναι, τι να πάνε να δουν, τι έχουν οι Άγγλοι να βάλουν στα μουσεία τους δικά τους? Τσεκούρια! Τι έχουν και πανοπλίες, δεν έχουν τίποτα άλλο. Αν για να βρουν μια πανοπλία ενός πολεμιστή, να πούμε του 11ου, του 12ου αιώνα, γιατί μέχρι τον 14ο αιώνα, υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που μας λένε ότι ήταν κανίβαλοι. Υπάρχουν δείξεις κανιβαλισμού τον 14ο αιώνα μετά Χριστόν. Πρόσεξε, μετά Χριστόν. Εάν λοιπόν αφαιρεθούν από το Μουσείο του Λονδίνου τα αρχεία από τον Παρθενώνα, από το Μουσείο του Παρισιού η Αφροδίτη της Μήλου, από τα Μουσεία των Γερμανών τα αρχαιοελληνικά εκθέματα, δεν θα πηγαίνει κανένας. Δεν θα έχει λόγο να πάει. Και έρχομαι εγώ και λέω, ας υπολογίσει κάποιος πόσα λεφτά κονόμησαν οι Γερμανοί μόνο από τα μουσεία τους, δηλαδή τι λεφτά μας χρωστάνε μόνο από εκεί. Μόνο από εκεί να μας πούν τι λεφτά μας χρωστάνε. Αλλά ποιος γεύσιμο και κυρίες και κύριοι να το κάνει αυτό? Ιδού το μέγα και αναπάντητο ερώτημα. Αναπάντητο εδώ και 60 περίπου έτη. Όχι 60, το 45 μέχρι εδώ είναι κοντά 70 έτη. 68 χρόνια δεν τόλμησε ουδής, ούτε δημοκράτης,
ούτε βασιλεύς, ούτε δικτάτορ, ούτε τίποτα. Κανείς. Όταν λέμε κανείς, εννοούμε κανείς. Απογοητευτικό. Και ξαναλέω για τελευταία φορά και κάπου εδώ κλείνουμε κιόλας. Πέρασε και η ώρα. Πώς τα καταφέρνουμε έτσι. Εδώ πέρασαν 68 έτη χωρίς καμία διεκδίκηση, μια μισή ώρα. 14 Μαρτίου 1942 στη Ρώμη υπογράφεται απουσία της Ελλάδος το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, το οποίο σήμερα με τους τόκους είναι κάτι παραπάνω από 100 δις ευρώ. Τη σύμβαση υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Ιταλίας Γκίτσι και Άλτεμπουργκ, η Ελλάδα πούσα. 9 ημέρες μετά μας το ανακοίνωσαν όταν θα πάρουν την πρώτη δόση. Τα παλικάρια, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, κάθε μήνα έπρεπε να δίνουμε 1,5 δισεκατομμύριο, όχι δραχμές, χάρτινες, γιατί σε λεφτή πολύ δεν μπορούμε να κάνουμε ένα χαρτονόμισμα 100 δις και να προσπαθούμε να μας ξεπληρώσουμε αυτά. Χρυσές δραχμές. Δεν είναι χαζί. Σε χρυσό. Έτσι πήραμε όλο το χρυσό από την τράπεζά μας. Πώς τι νόμιζες εσύ. Χαρτιά θα πέραν από μας. Που είναι τόσο χαζί είναι νομίζεις. Λοιπόν, αυτό το λέει το άρθρο 2 ότι πρέπει να καταβάλουμε. Οι αναλήψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος του άνω ποσού, άνω του ποσού αυτού, θα χρεώνταν ως δάνειο στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας σε δραχμές. Άρθρο 3. Η επιστροφή των δανειακών αναλήψεων θα γίνει αργότερα. Άρθρο 4. Τα υπέγραψαν οι ίδιοι τους. Η συμφωνία ισχύει αναδρομικά από τις 1/1/1942. Άρθρο 5. Και υπόχρεως καταβολής ήταν η ελληνική κυβέρνηση και όχι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή λοιπόν πρέπει να τα διεκδικήσει, γιατί ο χρυσός τον οποίο τσιμπήσαν ήταν της ελληνικής κυβερνήσεως και όχι της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος απλά είχε αναλάβει τη φύλαξη. Αυτά. Αυτά. Και να μας λυπηθεί ο Θεός για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να γλιτώσουμε από την κυρία Μέρκελ και τους υπόλοιπους αλητήριους, οι οποίοι θέλουν να μας πάρουν ακόμα και τα σπίτια, γιατί αυτό στοχεύουν να κάνουν από τις 1/1/2014. Και πρόσεξε, θα την ξαναπώ αυτή τη λεπτομέρεια, την είπα στην τηλεόραση, θα την πω και εδώ γεύση. Τι έκαναν αυτοί, πώς να τους χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, ας το καλύτερα, μη βρούμε και καναμπελά. Λοιπόν, είπανε ότι θα κατεβάσουμε, λέει, το φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σε αγοροπολισία από το 10% στο 3% για να ανεβάσουμε, λέει, την κεφαλαία αγορά, για να γίνει ανάπτυξη. Ποιος βρέχει λεφτά να αγοράσει σπίτια σήμερα? Έχουν οι τράπεζες όμως. Από τις 1/1 που θα παίρνουν τα σπίτια του κόσμου δεν θα πληρώνουν 10% φόρο μεταβίβασης αλλά 3%. Δεν είναι λοιπόν τραγικό? Και λυπηρό μαζί. Τι κάνανε για τις τράπεζες? Γεύση, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθες εδώ και με βοήθησες. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ελπίζω να τα καταφέραμε και να σας μεταβιβάσαμε κάποιες γνώσεις για να έχετε κι εσείς μια αλφα άποψη όταν θα συνομιλείτε με κάποιους άλλους για το θέμα αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.